Καλημέρα και από εμάς σήμερα. Belly dance θα χορέψουμε. Για αρχή θα θυμηθούμε φιγούρες που έχουμε κάνει παλιά και θα τις κάνουμε σε πιο δύσκολη μορφή. Θα τις συνδυάσουμε. Πρώτη φιγούρα, το πλάγιο. Τα γόνατα είναι λυγισμένα. Τεντώνω μία το ένα, μία το άλλο. Πιο γρήγορα. Ωραία. Τώρα θα κάνουμε τροχό. Πάνω, πίσω ο γοφός. Πάνω, πίσω ο γοφός. Πάνω, πίσω ο γοφός. Και από την άλλη. Πάνω, πλάι, κάτω και. Μπορεί να γίνει και αντίθετα, να ξεκινήσει από πίσω, να έρθει μπροστά. Και από την άλλη, από πίσω να έρθουν μπροστά. Μπορεί να γίνει στα δύο ποδιά, πλάι, μπροστά, πίσω. Με ανοιχτά πόδια. Και με κλειστά. Και από την άλλη πλευρά. Για μου, ποιο είναι αυτό. Το έχω. Να είναι το μπερλέκι. Το μπερλέκι εδώ. Να συνοδεύουμε. Η κοιλιά. Βλέπουμε ότι μπαίνει μέσα, πίσω. Δεν είναι δύσκολος αυτός ο χορός, Χρήστο μου. Έχει δύσκολη τεχνική. Δεν πρέπει να το έχει. Άμα δεν το έχει, το βρίσκει. Το βρίσκει. Το βρίσκει. Ο καθένα βελτιώνεται ανάλογα με τι δικέ του ικανότητε. Από εκεί που ξεκινά, προχωρά. Είναι. Όταν πρώτο είδα. Στην Έλενα δεν πρέπει να την έχει η γυναίκα για να χορέψει αυτό το χορό. Κοίταξε το. Δε, α πούμε τώρα. Ένα μαθαίνει πρώτο περίδανση. Για να, άλλο να μάθεις belly dance για να παρουσιαστείς και να βγεις να παρουσιάσεις κάτι, δηλαδή να είσαι ένας performer, να το πούμε έτσι, να παρουσιάσεις κάτι, και άλλο να το κάνεις για σένα. Για αν χορεύεις για σένα, δεν χρειάζεται να είσαι. Για μένα χορεύω και άλλους χορούς. Τους πω τα πάντα χορεύω. Για αλλά πες ότι σ' αρέσει το belly dance. Και δεν άμα το χαίρεσαι όμως. Εγώ απορώ πώς κάνουν αυτό το πράγμα με την κοιλιά. Ναι, ειδικά άμα φέρουμε στο μυαλό μας τη Σακύρα, την τραγουδίστρια, ναι. Που ούτε αυτή πιστεύω είναι επαγγελματίας. Ναι, αλλά φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί με το χορό. Ναι, απλά έχει κάνει χρόνια χορό. Δηλαδή, πώς βάζει αυτή την κοιλιά, την πάει μέσα, την ξαναφέρνει έξω, όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα και στην Έλενα. Ναι. Υπάρχουν διαφορών ειδών σώματα. Τώρα, άλλο σώμα είναι πιο ελαστικό από άλλα, σωστά. Από εκεί και πέρα το δουλεύουμε. Εγώ όταν πρώτα είδα belly dance, ξαφνιάστηκα γιατί είχα δει κινήσει και λέω πώς μπορεί να σπάσει έτσι η μέση, πώς μπορεί να γίνει αυτή η κίνηση. Και όντως, σιγά σιγά με διάφορες ασκήσεις. Δεν έχεις προβλήματα με τη μέση μετά. Όχι, δεν κάνεις ασκήσεις οι οποίες είναι βάναυσες στο σώμα, να το πω. Δουλεύεις, μαθαίνεις και δουλεύεις με διάφορους μυς του σώματος. Και από εκεί και πέρα είναι εξάσκηση. Τι κάνει την κοιλιά, τη φουσκώνει και τη ρουφάει μέσα. Τι την κάνει, είναι μόνο η. Ρώτησε την Έλενα που το κάνει. Πες μας, Έλενα. Δείξε μας πώς το κάνεις, ρε Άγατε. Πώς κάνεις την κοιλιά σου. Έξω την κοιλιά και την πάμε μέσα στάδιο-στάδιο. Από πάνω, στη μέση, κάτω. Την πας βόλτα κάτω μέσα στην κοιλιά σου. Λες, είναι μια κίνηση από το σπόντιρο, την κοιλιά και πίσω. Πρέπει να έχεις και καλή αναπνοή. Και να μην έχεις φάει κιόλας. Και κοιλιακούς. Ναι, πρέπει να μην έχεις φάει. Δεν πρέπει να τρως πριν. Ναι. Έξω η κοιλιά και μπαίνει μέσα κομμάτι κομμάτι. Θα πω ότι είναι και πολύ καλή άσκηση, Βέβαια. Και πολύ καλή άσκηση και πολύ αγαπητός χορός. Κυρίως από γυναίκες του τελευταίο καιρό, γιατί χορεύεται μόνος του κάποιος. Είναι πολύ καλές ασκήσεις. Πόσα χρόνια το κάνεις ένα αυτό? Belly dance κάνω από το γυμνάσιο, από πρώτη γυμνασίου. Από την αρχή έκανες την δουλειά σου έτσι?
Θέλει προσπάθεια. Θέλει, ξέρεις. Προσπαθούσα να την κάνω, σίγουρα δεν την έκανα τόσο πολύ. Τώρα δεν την έχω και πολύ εξασκημένη. Όταν τη δουλεύω, την κάνω πιο. Μπορώ να φανταστώ ότι ένα μπροστά στον καθρέφτη, όταν μάθαμε την άσκηση και προσπαθεί έτσι να το καταφέρει. Κάτσε αγάπη να πάρει μία ανάσα, κάτσε μαζί μα εδώ πέρα. Σε κουράσαμε. Χρήστο μου, θέλω να πάμε Eurovision. Να πάμε, γιατί όχι. Να πάμε Eurovision στον απόϊχο της Eurovision και να μου πεις τα χορευτικά πώς τα είδες, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε. Λοιπόν, να πω ότι φέτος πρώην καιρό μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Σουηδίας που βγήκε πρώτο. Γιατί δεν είχα παρακολουθήσει τους ημιτελικούς. Εσύ είσαι εγώ αυτή τη Σουηδία. Δεν τους είχα παρακολουθήσει και έτσι έκατσα τη μέρα του τελικού. Στο καναπέ. Ωραίο τραγούδι, ωραίο χορευτικό. Και τα είδα όλα και μόλις είδα τη Σουηδία, λέω ξεχώρισε. Λοιπόν, να πω ότι φέτος μ' άρεσε και ίσως και αυτό που ξεχώρισε το συγκεκριμένο τραγούδι, η λιτότητα και έναν άτομο πάνω στη σκηνή παρουσίαση. Πλέον ο κόσμος νομίζω θέλει να ξεφύγει από όλα τα χορευτικά, καπνούς, πράγματα γύρω, να μπαίνουν βγαίνει. Για τη Σουηδία μιλάς τώρα. Όχι, μιλώ γενικά. Α. Ότι εμένα. Μ' άρεσε μια απλή σκηνική παρουσία. Ηλική σκηνική παρουσία. Τι χορευτικό ήταν αυτό της Σουηδίας, επειδή έκανε κάτι περίεργο. Καποέιρα. Ήταν καποέιρα. Εγώ να σας πω ότι θα προτιμούσα να έμεινε και μόνη της από την αρχή μέχρι το τέλος. Α, εννοείς χωρίς το χορευτή. Χωρίς το χορευτή. Δηλαδή πάλι θα κέρδιζε. Η κοπέλα ήταν. Ήταν μια performance, δηλαδή μπορούσε να παρουσιάσει να κερδίσει τον άλλον, να κρατήσει τη σκηνική παρουσίαση από μόνη και με το τραγούδι της και με τις κινήσεις της. Έκανε παράξενες κινήσεις, πολύ πρωτότυπες και ο τρόπος που το γυρίσαν όλων νομίζω κέρδισε. Ήταν όλα close-up και έτσι. Και τέριαζε αυτό το χορευτικό το καποέιρα που είπατε στο συγκεκριμένο τραγούδι. Το καποέιρα από Βραζιλία. Έχω δει στη Βραζιλία να χορεύουν και έχω πάθει σοκ. Είναι από πολεμικές τέχνες. Ναι. Είναι όπως έχουμε το καράτε, να το πούμε, το κουνφού, αλλά παρόμοιο και συνδυάζεται πολύ. Με χορό. Με χορό και πολύ μόδα. Δεν το κάνετε εσείς στην Κύπρο. Όχι, αλλά ξέρω το που το κάνω. Άθελα καμιά μέρα να σας φέρω εδώ. Είχαμε φέρει εδώ πέρσι. Μπράβο, είχαμε φέρει. Ναι, αλλά ήταν από εξωτερικό που τους είχαμε φέρει. Δεν είναι, είναι εδώ να γυρίσουν. Συνήθως, ναι, είναι από το εξωτερικό. Ναι. Κάποιος για να. Το κάνει σωστά. Να εμπαθύνει στο σχετικό στο καποέρα. Τι είναι... για να σκορίσει. Κάνει καποέρα. Κουράστηκε. Όχι. Δεν κάνω. Κάνει όλα τα καλά. Τα δικά μας τραγούδια πώς σου φανήκανε, Ελλάδα. Ήταν πολύ ωραία τραγούδια, αλλά. Σκηνική παρουσία. Να πω, η σκηνική παρουσία μείναμε σε ένα από τα ίδια τα περσινά, ναι. Τα προπέρσινα, γιατί ναι, θυμίζαν όλοι κάτι παρόμοιο. Δηλαδή δεν μπορεί να. Πρέπει να ξεφύγεις, να κάνεις κάτι διαφορετικό, να τραβήξεις την προσοχή και ένα ωραίο τραγούδι, εκεί κέρδισες τους ψήφους. Αν στέλναμε ένα τραγούδι με belly dance, δεν θα ήταν ωραία ιδέα. Δεν θα ήταν. Κυπριακό. Δικό μας όμως. Λίγο. Κωνσταντίνα μου, τώρα η ιδέα πολύ σχετικό, ειδικά στο Eurovision. Ένας, θα ήταν τουλάχιστον κάτι διαφορετικό, δεν τόσο, θα ήταν το ίδιο. Είναι ένας διαγωνισμός τόσο ανοιχτός. Και τι γίνεται, συνήθως όλοι πάνε να αντιγράψουν αυτό που βγήκε την προηγούμενη χρονιά πρώτο. Και τελικά κάτι άλλο βγαίνει εντελώς διαφορετικό και πάλι πάνε να κάνουν το προηγούμενο. Του χρόνου θα δεις όλα τα τραγούδια να είναι παρόμοια σαν τη Σουηδίας. Ένας μόνος τον κάνει. Πάνω κάτω. Και τα φέρνουν και άλλες. Θα προσπαθούν τέλος πάντων να μιμηθούν αυτό το στυλ, γιατί θα νομίσουν ότι θα. Δεν υπάρχει. Και θα είναι και τα μισά, θα είναι από 70 χρόνων και πάνω. Εννοείται. Για γιαγιάδες. Τώρα κάνανε θράσεις. Καταπληκτικές οι γρήγορες. Πολύ ωραία. Τα χορευτικά μας. Άντε μάναμε, εγώ τις λυπόμουν τις καημένες τώρα. Τις πήγα και θα το διασκεδάσανε. Όχι, το διασκεδάσανε και θα το έχουν να το λένε όπως είναι στα εγγόνια. Ναι, όχι, εντάξει. Αλλά είδατε τη γιαγιά που δεν πήγε σε ένα ρεπορτάζ που την είδα. Που έμεινε στο χωριό με τα χινάκια της. Μα αποτελείται από πολλά άτομα. Από πολλές γενιές. Ναι, είναι του χωριού η χοροδία. Απλά πήγανε 5-6 στη Eurovision. Και έμεινε και μία πίσω. Και μία είναι και στιχουργός, παρακαλώ. Ναι. Έγραψε και τους στίχους του τραγουδιού. Επαγγελματίες μιλάνε. Πονούσε τη μέση της, λέει, και δεν κατάφερε να πάει η μία. Οι γιαγιάδες δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά χορευτικά, Θα έρθω. Χρήστο. Τι να κάνεις, ότι είναι στην ηλικία. Τι χορευτικό θέλεις να κάνουμε. Της λέω ότι άμα πάω εγώ θα έρθω να μου κάνεις χορευτικό και μου λέει θα έρθω. Και της λέω γιατί είμαι στην ηλικία του γιαγιάδων. Δεν μου είπες να πάω σαν γιαγιά. Γιατί. Μόνο αφού μιλάμε για τις γιαγιάδες και λέω άντε να πάω κι εγώ. Πάντως ξέρω μια γιαγιά που θα ήθελε να πάει. Ποια? Πού την αφέρτηνα. Δεν θα πω δηλαδή. Σοβαρά. Γιατί δεν μας τη φέρνεις εδώ πέρα. Στο είπες, το εξέφρασε αυτό. Φέρνει την κόρη εδώ πέρα. Δηλαδή έβλεπε την τηλεόραση και λέει εγώ θα ήμουν καλύτερη αν ήμουν εκεί. Κλείσαμε την τηλεόραση να μην της δει. Α, όχι. Λοιπόν, άρα είναι στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Τη θέλουμε εδώ. Βέβαια. Τη θέλουμε εδώ.
Πόσο χρόνο είναι? Είναι μεγάλη. Πόσο κόρη? Σίγουρα είναι 70 και πάνω. Τι θέλω? Έχει καλή φωνή. Μέτρια. Εντάξει, τώρα έχει μεγαλώσει, ψηλώσει η φωνή της. Εγώ όταν γεράζω δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η φωνή. Καλά, μην βιάζεσαι. Ακόμη να μεγαλώσεις, όχι να γεράσεις κιόλας. Θα μας δείξεις κι άλλο χορό? Να σας δείξω. Να κλείσουμε με χώρο, ναι, γιατί μας έδειξε κάποια βασικά. Τη διακόψε εμείς και καλά κάνουμε, γιατί το κάνουμε πιο ζωντανό. Και να πω ότι την άλλη Τετάρτη θα φέρουμε έτσι 3-4 κοπέλες με στολές να παρουσιάσουν έτσι ένα belly dance ολοκληρωμένο. Μαζί σου. Και να πούμε ότι και στον belly dance δεν είναι γενικά ένας χορός ο οποίος Αίγυπτον, από Τουρκία, από Ινδία, ακόμα έχει ρίζες. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη χώρα η οποία λέει δικό μου το belly dance. Όλες διεκδικούν. Το belly dance και από εκεί πέρα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, πώς να το πω, είναι εναλλαγές, μπορεί να χορευτεί με μαχαίρι, με πέπλα, με σύμπολς, με μπαστούνια, με κεριά, με πούπουλα. Και έχουν εντυπωσιακές στολές, αυτός ο θόρυβος που κάνουν. Και ολόκληροι που ασχολείστε και με τη μόδα, οι κοπέλες έχουν ολόκληρα πασαρέλες και παρουσιάζουν τις νέες τάσεις της μόδας των στολών του Περίδανς, βεβαίως. Είχαμε πάει κάποτε σε ένα συνέδριο, είχε πάει η Ελένα η αδερφή μου και πήγα και εγώ μαζί της να δω. Και εκεί στο... Έπαθα την πλάκα μου, εντάξει. Λοιπόν, τώρα ήταν... Πάντα μόνος. Όλοι πηγαίνετε στα καλύτερα. Λοιπόν, είχαν όλες τις στολές εκεί και μπορούσε να διαλέξει στολή και μέχρι το τέλος της εβδομάδα να τη ράψουν στα μέτρα σου, στο χρώμα που ήθελες και να συνδυάσουν και σου δείχναν τις τάσεις της μόδας. Πού πάει το πράγμα. Φοβερό. Πολύ. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένα μου, το διαμέρισμα δικό σου. Δώσε. Εγώ κοιτώ το μεξί που ζεύγουν να έχει πάει το φαγιό άλλος. Και ζεστάθηκε, ανάλαβε. Και ψοχορεύει κιόλα. Πάρα πολύ. Κοριτσάρες μου. Λοιπόν, πάμε στο Σταμάτη Κραουνάκη μαζί με την ομάδα του Σπύρα Σπύρα που ανεβάζουν τη σατυρική παράσταση «Δε Μασάμι 2012, φιλιά».